ότι η συνεξέλιξη εξελίσσεται. Και αυτό το μαρτυρεί η παρουσία των συμπολιτών μας σήμερα. Είναι Παγκόσμια ημέρα για τον αυτισμό. Η συνεξέλιξη έχει καταφέρει να ευαισθητοποιήσει ένα μεγάλο μέρος της κοινωνίας μας. Και αυτό φαίνεται από την ανταπόκριση των συμπολιτών μας σε οτιδήποτε ζητήσουμε. Είμαστε 78 οικογένειες από όλο το νησί, με ευρύ ηλικιακό φάσμα, από μικρά παιδιά, μεγάλους, ενήλικες και με μεγάλη διαφοροποίηση στη λειτουργικότητά τους. Χαμηλής, μέτριας και υψηλής λειτουργικότητας. Θέλουμε από την πολιτεία. Έχουμε κάποιες ανάγκες όσον αφορά την υποστήριξη των παιδιών σε εκπαίδευση και διαβίωση. Έχουμε τη χαρά και την τιμή ως Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου να συνεργαζόμαστε με τη συνεξέλιξη. Γιατί είναι χαρά και γιατί είναι τιμή. Οι άνθρωποι αυτοί, όταν έφτιαξαν αυτό το σύλλογο, προκειμένου να βοηθηθούν οι ίδιοι, αλλά και τα παιδιά τους, τα άτομα με ειδικές ανάγκες ή αν θέλετε με ειδικές ικανότητες, είναι οι ήρωες της διπλανής πόρτα, είναι οι καθημερινοί ήρωες. Σήμερα θέλουμε να ευαισθητοποιήσουμε μαζί με τη συνεξέλιξη όλη την κοινή γνώμη, όλους τους κατοίκους των νησιών μας, ότι τα παιδιά με αυτισμό, τα παιδιά με ειδικές ανάγκες έχουν ανάγκη μία, την αγάπη μας. Μια αγάπη που να είναι έμπρακτη. Να γίνουν οι πόλεις πολύ πιο κοντινές στους ανθρώπους αυτούς και προσπελάσιμες, οι υπηρεσίες υγείας, βεβαίως εμείς ως περιφέρεια, και όλοι μαζί να γίνουμε η αγκαλιά, γιατί είναι θέμα πολιτισμού. Δεν μπορούμε να κάνουμε εκδηλώσεις πολιτισμού όταν υστερούμε στα βασικά της ανθρωπιάς, της αγάπης προς τα άτομα αυτά. Προσωπικά υποκλίνομαι στο σύλλογο, στους γονιούς, στους εκπαιδευτικούς, σε όλους όσους στηρίζουν τα παιδιά αυτά, και είναι χαρά που μας έδωσαν την ευκαιρία στην εξέλιξη να μπορέσουμε να στηρίξουμε τη δράση αυτή. Δεν τυχαίο, όπως ξέρετε, είχα σπάσει το πόδι μου και το έχω χειρουργήσει. Ήρθα με σπασμένο και χειρουργημένο πόδι μόνο και μόνο για να τους πω ότι σας αγαπάμε, σας θαυμάζουμε. Είστε οι καθημερινοί μας ήρωες και από σας παίρνουμε κουράγιο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Εγώ σήμερα με αυτή την ευκαιρία θα ήθελα να απευθυνθώ στα παιδιά που δεν είναι στο φάσμα αυτισμού και στους γονείς που δεν ανήκουν στο σύλλογό μας, να ενημερωθούν, γιατί στις τάξεις σου σίγουρα θα έχουν ένα παιδάκι στο φάσμα. Είναι μεγάλο αριθμό που φοιτεί σε σχολεία γενικής εκπαίδευσης. Να ενημερωθούν και να στηρίξουν αυτά τα παιδιά. Οι εκπαιδευτικοί έχουν το πρώτο λόγο, είναι οι δεύτεροι γονείς, και τα παιδιά είναι οι φίλοι που χρειάζονται αυτά τα παιδιά για να υπάρχουν. Ο κόσμος μας αγαπάει, μας γνωρίζει, καλούμε όλες τις οικογένειες που ακόμα δεν ανήκουν στο σύλλογό μας, ενώ έχουν παιδάκια στο φάσμα, να μην ντρέπονται, δεν είναι ταμπού. Όπως γράφει και το σύνθημά μας, ο αυτισμός δεν είναι επιλογή, η αποδοχή του όμως είναι επιλογή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κόσμο για την ανταπόκριση στο κάλεσμά μας αυτό, όπως κάθε χρόνο που είναι εδώ πέρα όλοι. Σήμερα στέλνουμε ένα μήνυμα αποδοχής, της διαφορετικότητας, συμπερίληψης και αλληλοσεβασμού. Έχουν γίνει αρκετά, μπορούν όμως να γίνουν ακόμη πολλά περισσότερα. Από τα θέματα υγείας, από τα θέματα εκπαίδευσης, από τα θέματα των δομών, παλεύουμε για αυτά, είμαστε εδώ και πιστεύουμε στο καλύτερο. Δεν θα μπορούσαμε να λείψουμε από την τόσο σημαντική εκδήλωση και δράση που γίνεται σήμερα. Μία δράση που προάγει την ενσυναίσθηση. Ο αυτισμός σήμερα καθιερώθηκε και γιορτάζεται από το 2008, είναι η Παγκόσμια ημέρα αυτισμού. Είναι μία μέρα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης όσον αφορά τον αυτισμό. Ο αυτισμός δεν είναι επιλογή, όμως η αποδοχή και η αγάπη είναι επιλογή μας. Και θέλω να πω ότι όλοι διαφορετικοί, όλοι ίσοι. Σήμερα, παρόλο που η μέρα δεν έχει ήλιο, έχουμε μια συννεφιά. Τη φωτίζει όλη αυτή η δράση που κάνουμε σήμερα. Σήμερα είμαστε όλοι στην εξέλιξη. Είμαστε με αυτό το σύλλογο, τον τόσο δραστήριο για τα παιδιά
με αυτισμό και είναι η αρχή όλοι μας να ενώσουμε τις δυνάμεις μας για πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα για τους ανθρώπους με αναπηρία. Είναι τέταρτη χρονιά που συμμετέχουμε με τη συνεξέλιξη, στη δράση της συνεξέλιξης με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα του αυτισμού. Είμαστε χαρούμενοι που ο τίτλος είναι Ποδηλατάδα. Από αρχή θέλαμε να δείξουμε ότι τα παιδιά μπορούν να συμμετέχουν, τα παιδιά με αυτισμό που είναι στο φάσμα, μπορούν να συμμετέχουν σε δράσεις τέτοιου είδους και όχι μόνο να είναι κλεισμένα μέσα σε ένα χώρο και να προσπαθούν, και μάλλον και θέλουμε να προσπαθήσουμε με αυτόν τον τρόπο να δείξουμε ότι μπορούν να γίνονται και άλλες δράσεις και αυτοί οι γονείς να πάρουν θάρρος και να βγάλουν τα παιδιά τους έξω και τα παιδιά να δουν ότι μπορούν να συμμετέχουν και να με αυτόν τον τρόπο να... Ναι, να κοινωνικοποιηθούν. Ναι. Θεωρούμε ότι η ισορροπία είναι κάτι πολύ σημαντικό στο ποδήλατο και είναι και στη ζωή. Ισορροπούμε σε όλα τα πράγματα, δεν χρειάζεται ούτε να απομονώνουμε ούτε το ένα άκρο ούτε το άκρο. Χρειάζεται μια ισορροπία. Και το ποδήλατο, η ποδηλατάδα μάλλον, η βόλτα, η συμμετοχή, όλα αυτά βοηθάνε σε αυτό το πράγμα. Φέτος όπως και πέρυσι είμαστε παρόντες για να στηρίξουμε αυτούς τους ανθρώπους και αυτά τα παιδιά τα οποία δίνουν τον καθημερινό τους αγώνα και είναι το ελάχιστο που κάνουμε. Και το κάνουμε για να δείξουμε και σε αυτούς και σε όλο τον κόσμο ότι είμαστε κοντά τους. Και είμαστε και θα είμαστε. Για μένα είναι αυτονόητο να βρίσκομαι σήμερα εδώ σε αυτή την πολύ όμορφη πρωτοβουλία που πήρε η συνεξέλιξη, την οποία θέλω και να συγχαρώ για όλες τις δράσεις της. Ένας πολύ ζωντανός σύλλογος που εκτός από γιορτές ξέρει και να διεκδικεί. Και είναι ντροπή, δεν θα κρύψω τα λόγια μου, είναι ντροπή το ότι εν έτη 2023 η Λέσβος, η πρωτεύουσα της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, δεν διαθέτει στέγη υποστηριζόμενης διαβίωσης. Δεν είναι ντροπή το ότι ως κράτος δεν έχουμε διαμορφώσει το αναγκαίο πλαίσιο, ούτως ώστε και οι συμπολίτες μας που βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού να μπορούν να διαβιώσουν αυτόνομα ακόμη και αφότου έρθει η ώρα και χάσουν τους γονείς τους, να μπορούν να διάγουν αυτόνομο βίο ως ισότιμοι πολίτες όπως και όλοι οι πολίτες με αναπηρίες. Η Ελλάδα έχει πάρα πολλά βήματα να κάνει ακόμα για να πούμε ότι πλησιάζουμε τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Και είναι πολύ όμορφο το ότι σε μέρες σαν και αυτές, μιας και η σημερινή πρωτοβουλία γίνεται με αφορμή την Παγκόσμια Μέρα Ευαισθητοποίησης για τον Αυτισμό, υπάρχουν άνθρωποι που συμμετέχουν σε αυτές τις δράσεις με όλη τους την καρδιά και δίνουν ορατότητα και δημοσιότητα στα αιτήματα και της συνεξέλιξης και των οικογενειών που έχουν άτομα στο φάσμα του αυτισμού, αλλά και συνολικά των πολιτών με αναπηρία. Είμαστε εδώ να στηρίξουμε αυτή την πολύ συγκινητική και σημαντική πρωτοβουλία της συνεξέλιξης για τα παιδιά με αυτισμό. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό η στήριξη προς αυτά τα παιδιά που βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού και προς τις οικογένειές τους να γίνεται φυσικά όλο το χρόνο με ευθύνη του κράτους, να υπάρχουν δομές υγείας που να εξασφαλίζουν και να βοηθάνε αυτά τα παιδιά που χρειάζονται μια ιδιαίτερη μεταχείριση ακόμα και για βασικές ιατρικές εξετάσεις και βέβαια να υπάρξουν και στο νησί δομές έγκαιρης διάγνωσης για να μπορέσουν αυτά τα παιδιά να βοηθηθούν από τη μικρή ηλικία. Σήμερα θα χαρούμε αυτή την εκδήλωση, αλλά σε κάθε περίπτωση θα πρέπει τη στήριξή μας να τη δείχνουμε όλο το χρόνο και να βοηθήσουμε κυρίως και αυτές τις οικογένειες που δίνουν μια μάχη μόνοι τους. Είμαστε εδώ σε μια πολύ χαρούμενη εκδήλωση. Είμαστε ιδιαίτερα αισιόδοξοι με την παρουσία όλου αυτού του κόσμου για ένα πρόβλημα υπαρκτό, ένα πρόβλημα της κοινωνίας που όμως μέχρι τώρα κρατούνταν κάτω από το χαλί. Είναι ένα μήνυμα προς όλους ότι όλα τα μέλη της κοινωνίας πρέπει να είναι ενεργά, πρέπει να είναι στο φως, ανεξάρτητα από τις ηθικές ανάγκες που έχουν, γιατί μπορεί να συμβεί σε καθέναν και πρέπει να είμαστε όλοι ενωμένοι με αλληλεγγύη για να δώσουμε μια απάντηση ότι η καρδιά η μεγάλη χωρά και όλους και αυτούς τους ανθρώπους που χρειάζονται ειδική στήριξη και με την αδυναμία που έχουν απαιτούν από μας περισσότερα και πρέπει να τα πάρουν γιατί έχουν την ανάγκη αυτή.
Ο Δήμος Μυτιλήνης στέκεται αλληλέγγυα σε όλες αυτές τις πρωτοβουλίες. Είναι σε διαρκή επαφή με τα σωματεία αυτά και πραγματικά θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας να βοηθήσουμε όλους αυτούς τους συνανθρώπους μας, γιατί όπως είπα είναι προβλήματα που αφορούν όλους μας και κανένας δεν μπορεί να γυρίσει την πλάτη ή να κάνει πως δεν βλέπει. Έφτασε πια η εποχή όλα να βγουν στο φως και με μεγάλες πρωτοβουλίες που δίνεται η εποχή και είναι κατάλληλα και από πόρους του ΕΣΠΑ και από διάφορα χρηματοδοτικά εργαλεία να δώσουμε έμπρακτα απάντηση σε ανάγκες που πρέπει να εξυπηρετηθούν, να μπορέσουμε να καλυτερεύσουμε το παρόν και το μέλλον αυτών των ανθρώπων και των παιδιών. Είναι μια μέρα ευαισθητοποίησης, σίγουρα είναι μια πάρα πολύ θετική πρωτοβουλία. Όμως δεν πρέπει να αποκρύπτουμε το γεγονός ότι πρέπει και το ίδιο το κράτος να στηρίξει τους συγκεκριμένους ανθρώπους και σε επίπεδο έγκαιρης διάγνωσης αλλά και σε επίπεδο ύπαρξης δημόσιων δομών και επιστημονικού προσωπικού που θα βοηθήσει στην εξέλιξη αυτών των ανθρώπων, στην κοινωνική τους ενσωμάτωση και στην αντιμετώπιση τους από την ίδια την κοινωνία με ίσους όρους και χωρίς διακρίσεις. Έλα, έλα, λίγο, λίγο, χαμογέλα, ο κόσμος θα μορφύνει ξανά.